που ήταν κάπως αλαφιασμένα και έφευγαν εκείνη την ώρα από το δρομάκι του σπιτιού του. Τον ρωτάω τι είχε συμβεί όταν φτάνω στο σπίτι του και μου, λένε ότι, και μου έλεγε ότι ήταν ένα σπίτι απέναντι από το σπίτι του που έμενα μετανάστες, ένα υπόγειο, ένας πατέρας με, με ένα μωρό εκείνη την ώρα και είχαν πάει αυτά τα παιδάκια και πετάγανε πέτρες, είχαν σπάσει το παράθυρο. Και η ιδέα αυτή, αυτός ο συνδυασμός δηλαδή, της όχι ακριβώς αθωότητας, γιατί μετά την ψυχανάλυση ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν είναι ακριβώς αθώα, αλλά της αφέλειας αυτών των παιδιών με την τρομερή βία της επίθεσης σε ένα σπιτάκι με ένα μωρό μέσα, κάπως είχε αρχίσει να δημιουργεί μια εικόνα στο μυαλό μου για το τι ακριβώς γίνεται. Βγήκε πρόσφατα ένα βιβλίο, ένα ακόμα πολύ ωραίο βιβλίο της Γιάλομ με θέμα τα παιδιά της ναζιστικής περίοδου. Ανάμεσα στα άλλα κεφάλαια υπάρχει και ένα κεφάλαιο για το που είναι απόσπασμα από ένα βιβλίο με τίτλο «Nazi Childhood», παιδική ηλικία στους ναζί. Και περιγράφει λοιπόν κάποιος αναδρομικά εκεί τα παιδικά του χρόνια με έναν μπαμπά ο οποίος ήταν αρχικά χωροφύλακας και μετά στέλεχος των SS. Λέει πως ήταν αυτή η εικόνα του Χίτλερ στο σπίτι, σέπια, με το γλυμμένο αυτό μαλλί το γνωστό, πως ήταν η εικόνα που είχε σχηματίσει για τους Εβραίους, που λέει είχαν ασπρουλιάρικα χέρια, ήταν συνυφασμένοι με τη βρωμιά, με την αφόδευση, τις τουαλέτες. Και ενώ δεν είχε ως παιδάκι επαφή με τους Εβραίους, λέει καθόμουν, έπαιζα στη γωνία όσο οι μεγάλοι μιλούσαν χαμηλόφωνα μεταξύ τους και άκουσα να λένε ότι ο γερμανικός στρατός είχε ξετρυπώσει στην Τσεχοσλοβακία μια φωλιά Εβραίων που είχαν απαγάγει και σκοτώσει χριστιανόπουλα, μικρά αγόρια και κορίτσια, για να πάρουν το αίμα τους. Και αυτές οι περιγραφές ηχούν πολύ διαφορετικά στην σκέψη μας τώρα, γνωρίζοντας ότι η κοινωνία μας φλέρταρε και ως ένα βαθμό εξακολουθεί να φλερτάρει με την παρουσία αυτών των ανθρώπων δίπλα μας. Γιατί νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που μάθαμε από την περιπέτεια αυτή, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει τελειώσει, αλλά που οπωσδήποτε δεν είναι στη φάση της ακμής και της ανόδου που είχαμε γνωρίσει πριν από μια δεκαετία περίπου, είναι ότι αυτό που τη μια στιγμή μας φαίνεται αδιανόητο, μετά από λίγο δεν είναι αδιανόητο. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς κοντινοί μας, δεν είναι ο κοινωνικός μας κύκλος, μπορεί να μην είναι οι φίλοι μας, αλλά μπορεί να είναι οι φίλοι των φίλων μας ή τα ξαδέρφια μας ή οι μαθητές μας, είναι τέλος πάντων ο ευρύτερος κοινωνικός μας κύκλος. Ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που νόμιζες ότι δεν σε χωρίζει τέλος πάντων μια τέτοια άβυσος, μπορούν με πολύ μεγάλη φυσικότητα να σου λένε αυτά που έλεγε αυτό το παιδάκι για τα σπρουλιάρικα χέρια των Εβραίων και την αφόδευση, και αυτό που κάναν αυτά τα πιτσιρικάκια που συνάντησα εκείνη τη βραδιά στη Φιλαδέλφια, που ήταν παιδιά που δεν είχαν μπει ακόμα στην εφηβεία και είχαν πάει να χτυπήσουν ένα σπίτι. Όταν ξεκινούσε η δίκη, υπήρχε μια συζήτηση που όσο περνούσε ο καιρός νομίζω ότι ξεθύμανε, και όταν πια ήρθε το αποτέλεσμα, κάπως ξεχάστηκε αυτή η συζήτηση. Ήταν ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στο αν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κινηματικά ή θεσμικά τη Χρυσή Αυγή, όπου αυτή η άποψη ξεκινούσε από κάτι εύλογο, που είναι ότι το κράτος προστατεύει τους φασίστες, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξέρουμε γενικά, αλλά μέσα στη δίκη τεκμηριώθηκε πάρα πολύ συγκεκριμένα, πώς σε κάθε μια από αυτές τις δικογραφίες γνωρίζουμε τα σημεία κατά τα οποία η αστυνομία και στη συνέχεια η δικαιοσύνη φρόντισε να τους χαϊδέψει. Αλλά η ανάλυση αυτή ξεκινώντας από αυτή την εύλογη αφετηρία, από κάτι το οποίο είναι περίπου αυταπόδεικτο, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, μετά προχωράει σε κάτι που είναι κάπως περίεργο, που είναι ότι ωραία και λέμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι στημένο, είναι σικέ. Εμείς παίζουμε εκτός έδρας. Είναι το κράτος που πρέπει να στραφεί εναντίον των παιδιών που έχει χαϊδέψει και ως ένα βαθμό ευνοήσει και εκθρέψει συνειδητά.
Και λες, ωραία, εντάξει, αλλά αυτό τι είναι, ένα δίλημα, ότι πρέπει να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, τι θα κάνουμε, θα τους πούμε, άντε, γεια, δεν πειράζει, μην πάτε φυλακή. Και αν θέλουμε να πάνε φυλακή, αυτό πώς θα γίνει. Δεν πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία η οποία να περιλαμβάνει τις κινηματικές διαδικασίες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και παράλληλες και ταυτοχρόνως ασκούν μια πίεση και προς αυτήν την κατεύθυνση. Πίεση η οποία νομίζω ότι είναι κρίσιμη για το πώς καταλήγουν αυτές οι υποθέσεις και δικαστικά, και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι παρότι στη Χρυσή Αυγή υπήρξε μια ιδιαιτερότητα, τους γύρισε μπούμεραγκ η καθυστέρηση, με δεδομένο ότι πια δεν ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα, είχε αλλάξει πολύ εναντίον τους το κλίμα μέσα στην κοινωνία, αλλά γενικά δεν είναι παράλογο να σέρνεις αυτές τις διαδικασίες για πολύ καιρό. Το είδαμε στη δίκη του Ζακ. Προφανώς ήταν διαφορετική η κοινωνική πίεση που θα ασκούνταν αν υπήρχε ένα αποτέλεσμα πιο σύντομα, και διαφορετική η κοινωνική πίεση που ασκείται μετά από χρόνια. Οπότε νομίζω ότι ενώ αυτό λεγόταν με μεγάλη ένταση, κάπως κόπασε μετά το καταδικαστικό αποτέλεσμα της δίκης. Είμαι σίγουρος ότι αν το αποτέλεσμα δεν ήταν καταδικαστικό, αυτές οι φωνές θα ήταν πιο έντονες και θα λέγανε, ορίστε, εμείς σας τα λέγαμε, τι θέλετε, τι πάτε και ανακατεύεστε τώρα με τη δικαιοσύνη, αφού μαζί δουλεύουν, το ίδιο μαγαζί είναι, τι δουλειά είχαμε εμείς να περιμένουμε από εκεί. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μετά την δίκη της Χρυσής Αυγής, μέχρι τώρα, η συζήτηση αυτή έχει αλλάξει. Και γι' αυτό και λέω ότι αυτό είναι το ένα σημείο που μου φαίνεται ότι έχει νόημα κάπως να προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε σε σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα. Υπάρχει διεθνής εμπειρία αντίστοιχη. Υπάρχει ένα βιβλίο για την ακροδεξιά στην Ευρώπη που το αναλύει αυτό. Είναι διαδεδομένη άποψη ότι και να τους πιέσεις θεσμικά και να τους απαγορεύσεις, αυτοί θα δημιουργήσουν μικρούς πυρήνες ανεξάρτητους, θα αλλάξουν όρμα, όπως το λένε και οι χρυσαυγίτες οι ίδιοι, και σιγά δεν τους νοιάζει. Πρακτικά, περίπου το 2001, φαινόταν ερευνητικά ότι στη Γερμανία το 70% των ηγετικών στελεχών και το 40% των μελών των απαγορευμένων οργανώσεων είχαν παραμείνει ενεργοί, και οι υπόλοιποι είχαν κάπως λουφάξει, ιδιωτεύσει. Γιατί εδώ που τα λέμε, ένα καθεστώς γενικευμένης ατιμωρησίας, όπου μπορεί ο άλλος να μπει στο περιπολικό και να πει είμαι δικός σας, δεν είναι το ίδιο με ένα καθεστώς το οποίο μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει και συνέπειες. Δεν είναι απίθανο, δεν είναι αδιανόητο να αντιμετωπίσει συνέπειες. Και όπως έχουμε δει από τη στάση τους στο δικαστήριο, δεν είναι και τρομερά θαραλέοι απέναντι σε αυτές τις συνέπειες, δεν είναι και τόσο πολύ οπλισμένοι με μια γενναιότητα που να πούν ότι μπροστά στην ιδεολογία μου τίποτα δεν έχει σημασία. Μάλλον φάνηκε ότι δεν λειτουργεί έτσι. Οπότε θα έλεγα ότι δεν προκύπτει με κάποιο τρόπο ότι αυτές οι δύο πλευρές είναι ανταγωνιστικές. Κανείς δεν μας ζητάει να διαλέξουμε, να απαντήσουμε σε ένα δίλημα για το πώς θα πρέπει να το χειριστούμε. Μάλιστα μου φαίνεται ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι οι δικηγόροι που ενεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση είναι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο έχουν κινηματική παρουσία, έχουν κινηματική παρουσία, είναι και ελευθερία δίπλα, την οποία έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Οπότε δεν είναι ακριβώς οι άνθρωποι στους οποίους μπορείς να πεις που ξέρετε εσείς τώρα από τα κινήματα που είστε μόνο για την αίθουσα του δικαστηρίου και για να περιμένετε την καλοσύνη και την επιοίκεια των δικαστών για να αντιμετωπίσει τους φασίστες. Οπότε έχω την εντύπωση ότι μέσα από όλα αυτά αυτό που προκύπτει είναι κυρίως μια προσπάθεια που πρέπει να την κάνουμε όλοι μας και που νομίζω ότι δεν είναι εύκολη. Όπως τώρα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε σε ποια κοινωνία ζούμε, τι γίνεται με την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας, τι γίνεται με την αστυνομική βία στη χώρα μας. Και δεν είμαστε εντελώς προετοιμασμένοι να συνειδητοποιήσουμε αυτό που όντως συμβαίνει. Έτσι νομίζω και με την Χρυσή Αυγή ήταν μια διαδικασία το να αντιληφθούμε βήμα-βήμα ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου η Χρυσή Αυγή δεν εξαφανίζεται ούτε μετά την ανάληψη πολιτικής ευθύνης με τη δολοφονία Φίσα, που θα πει ότι υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο ρητά και συνειδητά διψάει για αίμα και για την ακρίβεια το αίμα μας. Οπότε νομίζω μία πλευρά είναι αυτή, που είναι και ιστορική. Είναι να αποδεχτούμε, ας πούμε, το ιστορικό παρελθόν, τι συνέβη με τους Εβραίους, τις
Θεσσαλονίκης, ποιοι ακριβώς είμαστε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, πώς είναι η ελληνική κοινωνία απέναντι στους, απέναντι στους φασίστες και τους στόχους τους. Και το υπόλοιπο κομμάτι είναι να αντιληφθούμε τι ακριβώς άλλαξε με, τη δίκη της Χρυσής Αυγής, γιατί έχω την εντύπωση ότι και όταν συζητάμε για άλλες δίκες, αυτή είναι μια περίπτωση στην οποία κρίθηκε κατά έναν τρόπο πολύ ουσιαστικό, πολύ εκλεπτισμένο και επεξεργασμένο από ανθρώπους που το συζήτησαν σε υψηλό επίπεδο, πώς είναι ταυτοχρόνως να διεκδικείς κάτι κινηματικά και δικαστικά, χωρίς να χρειάζεται να μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Καθώς ξανανοίγει αυτή η κουβέντα, νομίζω ότι αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να εξακολουθήσουμε να παρατηρούμε πρώτα, να αντιληφθούμε την κοινωνία γύρω μας χωρίς, όχι ψευδεστήσεις, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι και ψυχολογικές αντιστάσεις αυτές. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το περιγράψω, αλλά είμαι σίγουρος ότι πολύ συχνά έχουμε μια εικόνα υπεραισιόδοξη και σε κάποιες περιπτώσεις η εικόνα αυτή δεν είναι υπεραισιόδοξη, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παρόντες για να αντιμετωπίσουν τους φασίστες με την πιο χειροπιαστή υλική έννοια που υπάρχει, δηλαδή με το σώμα τους. Βρισκόμαστε τώρα στη φάση που θα χρειαστεί όλα αυτά να τα ξαναδούμε μαζί. Καμία νίκη δεν είναι οριστική, το βλέπουμε στις δράσεις τους, στις βίαιες ενέργειές τους, το βλέπουμε στη στήριξη που τους παρέχει άλλοτε διακριτικά, άλλοτε καθόλου διακριτικά η δεξιά και όχι μόνο η άκρα δεξιά, προκειμένου να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν βίαιες δράσεις. Οπότε νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας φάσης που θα χρειαστεί να ξανακάνουμε αυτό που καλούμαστε κάθε φορά να κάνουμε. Δηλαδή, μέσα και έξω από τις αίθουσες του δικαστηρίου, να προσπαθούμε, οι δικηγόροι δεν θα το έλεγαν έτσι, γιατί μέσα στο δικαστήριο η διαδικασία περνάει μέσα από τη δικαιοσύνη, αλλά το αίτημα είναι βεβαίως και πάντα να τσακίσουμε το φασισμό, να μην υπάρχουν δίπλα μας, ανάμεσά μας, απέναντί μας, άνθρωποι που διψούν για το αίμα των πιο αδύναμων συνανθρώπων μας. Αυτό νομίζω ότι καλούμαστε να κάνουμε και πάλι, καθώς ξεκινάει και τώρα η δίκη σε δεύτερο βαθμό και έχω την εντύπωση ότι παραμένει εξίσου κρίσιμο το να γίνει αντιληπτό ότι όλα κρίνονται από την αρχή. Αυτό που κερδίθηκε σε πρώτο βαθμό και πάλι χρειάζεται να διεκδικηθεί και να διεκδικηθεί εντός και εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου, που θα πει ότι δίπλα στην προσπάθεια που θα κάνουν οι δικηγόροι θα χρειαστεί και η δική μας συνεχής παρουσία. Σε ένα βαθμό είναι και δημοσιογραφικό αυτό το ζήτημα, έχει να κάνει και με το ποιοι θα συζητούν αυτό το θέμα, αλλά οπωσδήποτε η πρώτη πηγή αυτής της πίεσης είναι το αντιφασιστικό κίνημα, ο κόσμος δηλαδή, ο οποίος επιμένει μιλώντας, γράφοντας, διαβάζοντας, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις βάζοντας το κορμί του απέναντι στους φασίστες, να αντιστέκεται στην επέλαση των Ναζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τον λόγο έχει τώρα η Ελευθερία. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου που μου έδωσε μια πολύ ωραία ευκαιρία να πω κάποια πράγματα που ούτως ή άλλως είχα στο μυαλό μου. Το πρώτο είναι ότι ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνα-Πειραιά ήταν από τις πρώτες ομάδες συλλογικοτήτων οι οποίες είχαν στηρίξει τη δίκη εξ αρχής, στο πλαίσιο ακριβώς που το έθεσε ο Κωνσταντίνος, ότι δηλαδή η μάχη απέναντι στο φασισμό δεν μπορεί να είναι μονομερής. Από τη στιγμή που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία θεσμικά να αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή, όπου ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν κληθώριο, ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το όπλο αυτό που μας δόθηκε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι συλλογικότητες και οργανώσεις που συμμετέχουν στον αντιφασιστικό συντονισμό είχαν αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή και ήταν δίπλα μας με εκδηλώσεις και με μεγάλη προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι δεν πάμε να καταδικάσουμε τον φασισμό με μια δικαστική απόφαση. Είχαμε μπροστά μας 69 συγκεκριμένους κατηγορούμενους, που καλώς ή κακώς
αντιπροσώπευαν τουλάχιστον 18 εξ αυτών που αποτελούσαν και το βουλευτικό πυρήνα της Χρυσής Αυγής, μέλη μιας οργάνωσης που επί 30 και πλέον έτη λιμενόταν σε μεγάλο βαθμό τους δρόμους με επιθέσεις σε πολιτικούς αντιπάλους, μετανάστες και γενικά σε ομάδες που είχε στοχοποιήσει με βάση την ιδεολογία της. Οπότε ουσιαστικά δεν μιλάμε για μια καταδίκη του φασισμού ως ιδεολογία μέσω της διαδικασίας της δίκης, αλλά για μια καταδίκη των συγκεκριμένων ανθρώπων και των κινήτρων ουσιαστικά που τους οδήγησαν στα συγκεκριμένα δικήματα. Αυτό έχει όμως την εξής αξία. Λόγω ακριβώς της επιχρόνια ατιμωρησίας των ναζιστικών μορφωμάτων και της Χρυσής Αυγής συγκεκριμένα, που ήταν και η πιο δραστήρια όλα αυτά τα χρόνια, μας δόθηκε η ευκαιρία επιτέλους να καταφέρουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι οι συμπεριφορές αυτές πλέον δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητες. Δηλαδή, έσπασε με την καταδικαστική απόφαση η επί σχεδόν τρεις δεκαετίες ασυλία που παρήχε το ελληνικό κράτος μέσα από τους θεσμούς του και την αστυνομία και τη δικαιοσύνη προς τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και συνολικά τους ακροδεξιούς. Οπότε, με γνώμονα αυτό, νομίζω ότι έχει γίνει πλέον αντιληπτό και όχι εκ των υστέρων με βάση την καταδικαστική απόφαση να πούμε ότι ο αγώνας αυτός τελικά δικαιώθηκε και των ανθρώπων που στήριξαν εξ αρχής τη δίκη και τελικά συνολικά του αντιφασιστικού κινήματος στην κοινωνία. Όσο αφορά τα τεχνικά ζητήματα, τα καθαρά νομικά, όπως ξέρετε, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν την απόφαση η οποία τους καταδίκασε. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο δεδομένο, γιατί υπάρχει κόσμος που αντιλαμβάνομαι ότι δεν το έχει αντιληφθεί, ότι ήταν δικαίωμα δικονομικό των κατηγορουμένων και καταδικασμένων πλέον χρυσαυγητών να προσβάλλουν τη δικαστική απόφαση. Ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα πρέπει κάπως έτσι να δώσουμε μία βαρύτητα είναι ότι οι ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί στους χρυσαυγήτες αγγίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το ανώτατο όριο που θα μπορούσε να τους επιβληθεί. Για παράδειγμα, για την ένταξη και διεύθυνση εγκληματική οργάνωση είναι τα 15 χρόνια η ανώτατη ποινή. Ο Μιχαλολιάκος, για παράδειγμα, έχει ποινή κάθριξη 13 ετών. Οπότε αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι οι χρυσαυγήτες δεν θα μείνουν για μια ζωή στη φυλακή. Θα εκμεταλλευτούν φυσικά τα δικονομικά δικαιώματα που έχει κάθε κρατούμενος, να αποφυλακιστούν εκτείοντας τα 3/5 της ποινής τους. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ούτε ιδεολογικά ούτε σαν άτομα θα εξοντώσουμε τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους μέσω της δικαστικής φυσικά οδού. Από τους 69 αρχικώς κατηγορούμενους, ήδη πριν, μετά την άσκηση της δίωξης, αλλά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είχε αποβιάσει ένας, οπότε είχαμε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση για επιμέρους αδικήματα πλημμυλιωτικού χαρακτήρα που δεν έχουν να κάνουν με την εγκληματική οργάνωση, δηλαδή οπλοφορίες, αν θυμάμαι καλά, και ενδεχομένως ένας και για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Από τους 58, λοιπόν, 28 αυτή τη στιγμή είναι κρατούμενοι. Από τους 18 που ήταν κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την ένταξή του στην εγκληματική οργάνωση, καταδικάστηκαν οι 17, ενώ ένας εξ αυτών αθώθηκε λόγω αμφιβολιών. Είναι σχεδόν στο σύνολό τους, κρατούμενοι πλην ενός που είχε χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Οπότε ουσιαστικά 15 Ιουνίου ξεκινάμε τη δίκη σε δεύτερο βαθμό με σχεδόν το σύνολο των βουλευτών στη φυλακή και με το σύνολο των κατηγορουμένων με τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα επίσης στη φυλακή. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε είναι ότι αφενός, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, η διαδικασία ξεκινάει από το μηδέν. Δηλαδή, οι μάρτυρες οι οποίοι έχουν εκληθεί είναι 148 τον αριθμό, στους οποίους περιλαμβάνονται οι μάρτυρες που είχαν καταθέσει πρωτόδικα και περιλαμβανόταν αρχικά στο κατηγορητήριο, αλλά καθώς και μάρτυρες οι οποίοι είχαν προταθεί από την πολιτική αγωγή, όπως επίσης και τρεις μάρτυρες οι οποίοι κλήθηκαν από το δικαστήριο και προέκυψε η κατάθεσή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δηλαδή διέταξη έδρα, ενώ δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στον κατάλογο των μαρτύρων, ότι έπρεπε να κληθούν για να καταθέσουν. Οπότε μιλάμε για 148 μάρτυρες.
Με βάση τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης του εφετείου, οι δικάσεις μας θα είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν στο αντίστοιχο στάδιο του ξεκινήματος της δίκης το 2015, όπου οι δικάσεις μας ήταν αραιότατες. Έχουμε εξασφαλίσει την αποκλειστική διεξαγωγή της δίκης στο εφετείο, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόσβαση τόσο για μας όσο και για το κοινό θα είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με τον πρώτο βαθμό που ο Ιδαλός ήταν απογορευτικός για την παρουσία κοινού. Πλέον δεν υπάρχουν και οι περιορισμοί του COVID, οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια ελεγχόμενη μεν και πάλι, αλλά ελεύθερη σε γενικές γραμμές είσοδος του κόσμου στο ακροατήριο. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ακριβώς όπως σας είπα και νωρίτερα, ξεκινάμε από το μηδέν. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα μπορεί εύκολα να ανατραπεί, κατά τη δική μου άποψη νομικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό το οποίο ενδεχομένως να συμβεί, και εξαρτάται και πάλι από τη διάρκεια που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι ότι ενδεχομένως, όσο διεξάγεται η δίκη, κάποιοι από τους κατηγορούμενους να αποφυλακιστούν, άλλοι έχοντας εκτίσει την ποινή τους αν είναι μικροί, και άλλοι αποφυλακιζόμενοι με υφόρον απόλυση, έχοντας εκτίσει δηλαδή το μέρος της ποινής που προβλέπει ο νόμος. Και πάλι θεωρώ ότι τα ζητήματα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να θίγουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά για μένα, ως δικηγόρο, ειλικρινά σας μιλάω, είναι ίσονο σημασίας, διότι το βασικό είναι να διατηρηθεί το καταδικαστικό αποτέλεσμα και μετά την έκδοση της απόφασης του εφετείου. Προφανώς, όταν έχουμε να κάνουμε με τις ποινές που έχει, με την ποινή που έχει επιβληθεί, για παράδειγμα, στο Ρουπακιά, θεωρώ ότι αντιλαμβάνεστε ότι τα ισόβια είναι η ποινή που του έχει επιβληθεί για την ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, πάρα πολύ δύσκολα θα σπάσουν, όπως λέμε νομικά, γιατί αυτό θα προϋπέθεται τη χορήγηση σε εκείνον ελαφρυντικού, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, όσο αφορά άλλους κατηγορουμένους, υπάρχει περίπτωση να δούμε τη χορήγηση ελαφρυντικών, με αποτέλεσμα οι ποινές ενδεχομένως να μειωθούν. Το ζήτημα λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι να μας απασχολούν αυτά τα επιμέρους αγκάθια που όλους προφανώς μας ενοχλούν, αλλά να αντιληφθούμε ότι η καταδίκη θα πρέπει να παραμείνει όσο αφορά τον ηγετικό πυρήνα, δηλαδή τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, να διατηρήσουμε την κατηγορία ως έχει, δηλαδή ότι η Χρυσή Αυγή αποτελούσε εγκληματική οργάνωση και ότι 18 βουλευτές αποτελούσαν τους διευθυντές αυτής. Να παραμείνουν οι ποινές τους, αν είναι δυνατόν, σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα, ως προς το σκέλος των ποινών, επειδή έχει ασκηθεί και έφεση από τον εισαγγελέα, υπάρχει δυνατότητα οι ποινές να αγγίξουν και το ανώτατο όριο, δηλαδή αυτή των 15 ετών. Πράγμα το οποίο προϋποθέτει παράλληλα αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι δεν θα τους χορηγηθούν για οποιοδήποτε λόγο ελαφρυντικά. Οπότε, πέραν όλων αυτών των ζητημάτων, τα οποία ναι, μεν είναι τεχνικά, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να απασχολούν τον κόσμο. Το ζήτημα είναι ότι η δίκη πλέον δεν είναι, πώς να το πω, δεν διεκδικούμε, τουλάχιστον ως δικηγόροι, αυτά τα οποία διεκδικούσαμε πρωτοβαθμίως, μεταξύ των οποίων ήταν και η συμμετοχή του κόσμου τα πρώτα χρόνια λόγω της έλλειψης δημοσιότητας, αλλά και των ενδοκινηματικών έτσι, αμφισβητήσεων της διαδικασίας δεν ήταν τόσο έντονη. Αυτό που πλέον διεκδικούμε είναι η συνεχή παρουσία κοινού, προφανώς, στο δικαστήριο, η συνεχής ενημέρωση του κόσμου, όπου πλέον θα είναι πολύ πιο εύκολο, καθώς έχουμε την εμπειρία του πρώτου βαθμού και είναι πολύ εύκολο κάποιος να παρακολουθήσει την εξέλιξη, είτε μέσω των εκδηλώσεων που θα συμβαίνουν, είτε μέσω του παρατηρητηρίου, που επίσης θα ενημερώνει διαδικτυακά τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους μας, είναι ότι, ναι μεν, προφανώς, ακόμα και με μια δεύτερη νίκη στο εφετείο, δεν θα εξαλείψουμε φυσικά το φαινόμενο του φασισμού συνολικά, αλλά θα είναι ένα κέριο χτύπημα, καθώς οι ίδιοι χρυσαυγίτες συνεχίζουν να επιμένουν ότι η απόφαση πρωτόδικη είναι αποτέλεσμα σκευωρίας. Δηλαδή, αυτό το σενάριο της πολιτικής δίωξης συνεχίζουν για κάποιο περίεργο λόγο, παρότι διαπίστωσαν ότι δεν τους βγαίνει σε καλό, συνεχίζουν να το αναπαράγουν
και όπως φαίνεται θα τα συνεχίσουν να τα αναπαράγουν και στην υπερασπιστική γραμμή στο δεύτερο βαθμό. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, δεν μπορεί να πενταμελέσει τέτοιο κακουργημάτων μετά από μια καταδίκη και μια διαδικασία που κράτησε 5,5 χρόνια, να πιστέψει ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν μια σκευωρία για να βγει από τη μέση ο Μιχαλολιάκος και η παρέα του. Δυστυχώς, οι συνθήκες και οι πολιτικές και οι κοινωνικές που έχουν διαμορφωθεί από το 2015 μέχρι σήμερα δεν ευνοούν όχι φυσικά την διαδικασία μέσα στο ακροατήριο, διότι καλός ή κακός, όσο και να επηρεάζει η κοινωνική πίεση, εάν ένα κατηγορητήριο δεν ευσταθεί, κανένα δικαστήριο δεν πρόκειται να πιστεί για την καταδίκη, για την ενοχή των κατηγορουμένων, μόνο από την ύπαρξη κοινωνικής αναταραχής. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για την καταδίκη, δεν υπάρχει περίπτωση ένα δικαστήριο, απλά και μόνο για να ικανοποιήσει το κοινό περιδικαίο αίσθημα, να καταδικάσει ξανά 58 ανθρώπους, απλά και μόνο επειδή εμείς διαμαρτυρόμαστε, φωνάζουμε. Παρ' όλα αυτά, προφανώς πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται ώστε να διατηρηθεί η καταδίκη αυτή. Και να διατηρηθεί όχι διότι είναι λαϊκή απέτηση να καταδικαστούν άνθρωποι γιατί δεν κάναν κάτι, αλλά διότι είναι λαϊκή απέτηση να καταδικαστούν άνθρωποι οι οποίοι επί σειρά ετών είχαν προβεί σε σοβαρότατα δικήματα κατά της ζωής, κατά της ακεραιότητας της σωματικής ανθρώπων, έχουν αφαιρέσει ζωές. Οπότε πρόκειται για ένα συνδυασμό ουσιαστικά πραγμάτων, τα οποία το ένα δεν αναιρεί, όπως πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνος, το άλλο. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα εγώ να πω κλείνοντας, είναι ότι εμείς πλέον ως πολιτική αγωγή είμαστε κάπως λιγότεροι, καθώς όσο αφορά τα δικήματα κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, που κρίθηκαν ότι είναι πλημελήματα και δυστυχώς έχουν παραγραφεί, δεν θα υπάρχει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας όσο αφορά τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερη εκπροσώπηση των θυμάτων, με την έννοια ότι ήταν 7 συνάδελφοι, οι οποίοι πλέον δεν θα μπορούν να παραστούν. Κατά συνέπεια, είμαστε 4 από την πλευρά της οικογένειας του Παύλου Φίσα και 3 από την πλευρά των Αιγυπτίων αλληλεργατών, δηλαδή θα είμαστε 7 άνθρωποι απέναντι σε 100 και πάλι δικηγόρους, όπως ήταν και στον πρώτο βαθμό. Συνεπώς, για μας, τουλάχιστον ψυχολογικά, είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη, με την έννοια της τουλάχιστον παρουσίας του κόσμου και της ενημέρωσης μέσω εκδηλώσεων, όσο διαρκέσει η δίκη, που πιστεύουμε ότι δεν θα είναι φυσικά 5,5 χρόνια. Καθώς στα 5,5-7 χρόνια, είχαμε μεσολαβήσει και γεγονότα ανωτέρας βίας, υπήρχε αποχή, υπήρχε η πανδημία, υπήρχε ο αγώνας που είχαμε δώσει για να μεταφερθεί η δίκη από τον Κορυδαλό στο εφετείο. Όλα αυτά τα ζητήματα θεωρητικά έχουν λυθεί πλέον. Οπότε θεωρώ ότι μια εύλογη διάρκεια θα είναι αυτή των 2 ενδεχομένως ετών, ελπίζω όχι 3. Με επιφύλαξη, βέβαια, η πρόβλεψη αυτή, διότι και στον πρώτο βαθμό είχαμε κάνει διάφορες αισιόδοξες προβλέψεις και η πραγματικότητα μας διέψευσε με το χειρότερο τρόπο. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η διάρκεια της δίκης θα είναι πολύ πολύ μικρότερη αυτή τη φορά, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο και για τον κόσμο να έχει μια συστηματικότερη παρουσία και μια στήριξη η οποία θα είναι πλέον και έμπρακτη, ώστε να μην βλέπουν τα θύματα άδεια έδρανα, όπως είχε δυστυχώς συμβεί για κάποιο διάστημα και στον πρώτο βαθμό. Από μένα, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Τον λόγο τώρα έχει ο Τάκης. Φίλες και φίλοι, έχω καλά και άσχημα νέα να σας πω. Λέω να ξεκινήσω με τα καλά. Το πρώτο καλό νέο είναι ότι σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Χατζη Νικολάου, ο οποίος είναι ένας γνωστός αντικειμενικός δημοσιογράφος με 40 χρόνια πείρα, όπως λέει πάντα όταν τσακώνεται με κάποιον, ρώτησε τον γνωστό αντιφασίστα Μάκη Βορύδη εάν τον ανησυχεί η άνοδος της ακροδεξιάς. Η απάντηση του Μάκη Βορύδη, που δύσκολα έκρυψε το υπομειδίαμα, ήταν ναι, ανησυχεί με την άνοδο της ακροδεξιάς. Το δεύτερο καλό νέο, αυτό είναι πραγματικό όμως, είναι ότι τα χρόνια που μας περάσαν τα τελευταία, τα καλά γεγονότα διεθνώς. Η Ελλάδα είναι γνωστό ποιο ήταν το καλό γεγονός. Ήταν η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, που το οποίο είναι μια νίκη που νομίζω ότι ακόμα δεν την έχουμε αντιληφθεί σε όλο της το μέγεθος. Πρέπει να σκεφτούμε και να πάμε πίσω και τους εαυτούς μας να σκεφτούμε πόσοι από εμάς περιμέναμε
ότι θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα τους πηγαίναμε στο Σκαμνί και θα καταδικαζόταν σαν εγκληματική οργάνωση. Όταν τους λέγαμε εγκληματική οργάνωση τη δεκαετία του 90, μας λέγανε τους κάνατε διαφήμιση, γιατί ασχολείστε με αυτούς, είναι ανύπαρκτοι. Όταν καταθέταμε το ημερολόγιο του ρατσισμού για 10-15 χρόνια, μας έλεγαν τότε οι υπουργοί ότι αυτά που περιγράφεται δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα, παρουσιάζεται ένα πογκρόμ που δεν ισχύει, είναι ψέματα. Ενώ ήταν συγκεκριμένα καταγγελίες, συγκεκριμένα ημερομηνία, συγκεκριμένα πράγματα. Και ακόμα και τα πιο ύστερα χρόνια, λίγο πριν η Χρυσή Αυγή πάρει το Άββατο, Αγίου Παντελεήμονα και την εκλογική άνοδο κτλ., μας λέγανε ότι έλα μωρέ, τι ασχολείστε με αυτούς. Αν δεν υπήρχε το αντιφασιστικό κίνημα και η δολοφονία του Παύλου Φίσα, οι 32 δικογραφίες του δεν διαφόταν ακόμα στο σιρτάρι. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ακούσαμε τον οικονόμου πρόσφατα, τον υπουργό, τον εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία να λέει: μην ξεχνάτε ποιο έβαλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, εννοώντα ότι αυτό και η παρέα του, ο Σαμαρά μάλιστα, ο οποίο είναι άλλο γνωστό αντιφασίστα, είναι που βάλανε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Εμεί του βάλαμε. Και τα λέω εμεί, δεν εννοώ μόνο ο διαδηλωτή ή οι οργανώσει ή οι συλλογικότητε, εννοούμε όλο εκείνο το άθροισμα των ανθρώπων, τα μίντια, οι δικηγόροι, η οικογένεια Φίσα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το δικό του μετερίζιο καθένα προσθέσαν ένα πολύτιμο κρίκο που κατάφερε αυτήν την ιστορική επιτυχία. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η επιτυχία. Νεοναζιστικό κόμμα επί 7 χρόνια στη Βουλή να πηγαίνει φυλακή όλο. Το δεύτερο καλό γεγονό ήταν η ήττα του ακροδεξιού κάτω τη εκλογή στη Χιλή. Τι προεδρικέ εκλογέ πήγαν πριν από μερικού μήνε. Και το τρίτο είναι η διαφαινόμενη ήττα του Μπολσονάρο στι εκλογέ στη Βραζιλία που έρχονται τον Οκτώβρη. Αυτά είναι τα καλά νέα και εδώ σταματάνε τα καλά νέα. Και αρχίζουν τα άλλα. Γιατί προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία. Αν δεν θέλουμε να παρουσιάσουμε την ακροδεξιά και τον φασισμό σαν ένα τέρα το οποίο θα μα καταπιεί έναν όλου. Θέλει μια προσοχή αυτό. Γιατί ακόμα το ισοζύγιο, αν θέλετε, το κοινωνικό εκρεμές δεν έχει γυρίσει. Δεν έχει γυρίσει, λέει, προς τη μεριά της ακροδεξιάς, παρότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα η ακροδεξιά δίνει το τέμπο των εξελίξεων σε μια στεραχώρια διεθνώς. Καθορίζει την πολιτική ατζέντα, εμφανίζει διεργασίες, βγάζει νέους σχηματισμούς. Μόνο στην Ελλάδα είχαμε πρόσφατα τα τελευταία 1,5 χρόνο 8 καινούργιους ακροδεξιούς σχηματισμούς. Άλλους σοβαρούς, άλλους γραφικούς, αλλά δύο από αυτούς, ο Κασιδιάρης και ο Τζίμερος, εμφανίζουν δυναμική η οποία μπορεί να του οδηγήσει με στη Βουλή. Επομένως, η ακροδεξιά σε όλες τις εκφάσεις της, ακροδεξιά, ναζιστική, μη ναζιστική, σοβαρή, με γραβάτα, χωρίς γραβάτα, εμφανίζει παντού άνοδο. Στις ευρωεκλογές του 19, στις τρεις μεγαλύτερες χώρες της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτο κόμμα ήταν η ακροδεξιά, η Λεπέν, ο Φάραντ και ο Σαλβίν. Σήμερα, σε 4 κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη, συμμετέχουν ακροδεξιά κόμματα. Ο Ούγγρος Όρμπαν είναι ο μακροβιότερος πολιτικός ηγέτης που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Ήταν η Μέρκελ, έφυγε η Μέρκελ, έμεινε αυτό, ξανακέρδισε τις εκλογές. Ο Τραμπ, ο οποίος δεν είναι αυτό που λέμε με τη στενή έννοια του όρου ακροδεξιός, αλλά είναι ένα μείγμα ακροδεξιού, λαϊκισμού, σεξισμού, μισογενισμού, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, πήρε 71 εκατομμύρια ψήφους. Στην Αμερική υπάρχουν 1018 καταγεγραμμένες νεοναζιστικές οργανώσεις. Κάνανε ντου στο Καπιτόλιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Και να μην ξεχνάμε για κάτι άλλο. Το ντου στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας της Ιταλίας, στη Ρώμη τον Οκτώβριο του 2021, του φασίστες της Φόρτα Νόβα, τα οποία αυτά τα δύο γεγονότα θα συγκρατήσουμε. Όταν δηλαδή οι φασίστες μαζικά δεν διστάζουν να μπουν στο Αμερικάνικο Καπιτόλιο, προφανώς με τις ευλογίες και την ανοχή της Αμερικάνικης αστυνομίας, και όταν οι φασίστες πάνε στα γραφεία του κεντρικού συνδικάτου με 6 εκατομμύρια μέλη στην Ιταλία και το καταστρέφουν προκαλώντας εκατομμύρια ευρώ ζημιά, τότε πραγματικά δείχνει το πού μπορεί να φτάσει η ακροδεξιά απειλή. Συγγνώμη για τη διακοπή, και εγώ μέλος του αντιφασιστικού συντονισμού είμαι και ήρθα σήμερα εδώ για να παρακολουθήσω τη συζήτηση. Αλλά και ως κάτοικος των Εξαρχείων αναγκάστηκα να φύγω και να κατέβω στην πλατεία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Έχει μεγάλες δυνάμεις ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν προσαγωγή σε κάποια παιδιά από τη συνέλευση ενάντια στο μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Ο κόσμος της συνέλευσης κατέβηκε αμέσως και μαζεύεται αρκετός κόσμος, δεν αποχωρούν τουλάχιστον, έχουν, από ό,τι λέει τώρα εδώ ο σύντροφος, έχουν πάει απλά λίγο πιο κάτω. Ο στόχος τους είναι να μην πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συνέλευση. Έχουν καταλάβει δηλαδή το δημόσιο χώρο αυτή τη στιγμή, κρατώντας όπλα, και δεν επιτρέπουν σε μια συλλογική πολιτική διαδικασία να εξελιχθεί. Συγγνώμη, αλλά εγώ ως κάτοικος των Εξαρχείων και μέλος της συγκεκριμένης συνέλευσης πρέπει να κατέβω εκεί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και σε ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άσχημες εξελίξεις πιο μετά. Θα έχουμε το νου μας, βέβαια.
Υπάρχουν μερικά ακόμα γεγονότα ενδεικτικά. Στη Ρουμανία, το σχήμα ΑΟΡ, που είναι η συμμαχία για την Ένωση της Ρουμανίας, ένα ακροδεξιό σχήμα, βρέθηκε αντιμέτωπο με μια απεργία, είναι μια εργατική απεργία στον χώρο των συγκοινωνιών της Ρουμανίας. Το οποίο υπήρχε έντονα ένα απολύτικο στοιχείο στην απεργία. Αλλά καλέσαν μόνο μία πολιτική δύναμη να μιλήσει και να χαιρετήσει αυτή την απεργία. Και ήταν το ακροδεξιό κόμμα της Ρουμανίας, το ΑΟΡ. Στη Ρωσία και στην Ουκρανία, στο όνομα του αντιφασισμού, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι σφάζονται το avant-garde των φασιστών και στις δύο χώρες. Η Αζόφ από τη μια μεριά, η Μπαντερυχή, και από την άλλη μεριά η Βάγνερ, τα ταξιαρχίες φαντάσματα, ο Πούτιν που είναι ο μέντορας ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη και ο οποίος έχει ιδεολογικές αναφορές σε άτομα όπως ο Ντούγκιν και ο Ιλίν, οι οποίοι ο ένας είναι εθνικιστής και ο άλλος είναι εθνικοσοσιαλιστής. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και η ακροδεξιά εμφανίζει μια κανονικοποίηση, η Λεπέν πήρε 42% στη Γαλλία και το 50% των ψηφοφόρων των Γάλλων, το 50% του γαλλικού πληθυσμού μάλλον, δεν έχει πρόβλημα να πάρει και την Προεδρία. Δείχνει μια κανονικοποίηση ακροδεξιάς, η οποία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός κίνδυνος. Και η ακροδεξιά σήμερα δεν εμφανίζεται σαν χιτλερική, τουλάχιστον στις πιο μαζικές της πολιτικές εκφράσεις. Δεν λέει είμαστε με τον Χίτλερ, με τον Μουσολίνι κτλ. Γιατί ξέρει ότι αυτές οι ιστορικές αναφορές προκαλούν απέχθεια, ξυπνούν μνήμες. Εμφανίζεται και λέει το πολύ πολύ ότι θα κρυθούν εν καιρό ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι. Αυτά απαντούσαν οι χρυσαυγίτες όταν ρωτάγανε δημόσια τηλεοράσει. Δεν λέγανε ναι στο Χίτλερ, δεν λέγανε όχι στο Χίτλερ, αλλά λέγανε να εξετάσουμε το έργο του. Να εξετάσουμε αν υπήρχαν φούρνοι που κάψαν ανθρώπους ή αν δεν ήταν φούρνοι που κάψαν ανθρώπους, αλλά φούρνοι που κάναν ψωμία. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα και η ακροδεξιά εμφανίζεται σαν ένας ακόμα πολιτικός φορέας, πλέον ανοίγει και σαν βεντάλια τα θέματα με τα οποία ασχολείται. Δεν ασχολείται πια μόνο με τους μετανάστες, δεν ασχολείται πια μόνο με τους ομοφυλόφιλους ή τις γυναίκες. Ασχολείται με μια σειρά πτυχές κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Ασχολήθηκε με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Έμπλεξε, αξιοποίησε όλες τις θεωρίες του νομοσιολογία και αναρθολογισμού. Ασχολείται με θέματα όπως οι αμβλώσεις, όπως το αγέννητο παιδί. Δημιουργεί επιστημονικές δίθεν ενώσεις γύρω από αυτά τα θέματα, τα οποία από πίσω υπάρχουν ακροδεξιοί. Λέει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένας μύθος της αριστεράς ή είναι ένας μύθος των περιβαλλοντιστών. Λέει ότι οι δικαιωματάκηδες είμαστε όλοι πληρωμένοι από το σώρο και δεν κάνουμε τίποτε άλλο στη ζωή μας. Η ακροδεξιά ανοίγει λέει, μια βεντάλια σε όλα τα πεδία, τα οποία την κάνουν πιο έφποπτη σε μια σειρά κοινωνικά στρώματα και λόγω της κρίσης, αλλά γιατί ότι από την αντίθετη μεριά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια μαζιτική πολιτική έκφραση, αντισυστημική, αντικαπιταλιστική, από το χώρο των κινημάτων, της αριστεράς, του αντιεξαρτητικού χώρου, η οποία αναπήθη εκεί που πείθουν αυτοί. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αναπτύσσονται και μέχρι την ακροδεξιά συνθήκες ανταγωνισμού και συγκρούσεων. Στην Ιταλία σήμερα έχουμε πρώτο κόμμα τους αδελφούς Ιταλούς στις δημοσκοπήσεις, της Μελώνη, δεύτερο κόμμα το Σαλβίνι της Λέγκα και τρίτο κόμμα τον Μπερλουσκόνη. Με αυτή την έννοια την Ελλάδα είμαστε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Φανταστείτε ένα τοπίο που για να βρει την αριστερά στην Ιταλία πρέπει να πάτε το 1,37. Και τα πρώτα όλα κόμματα είναι το ένα ακροδεξιότερο της ακροδεξιάς από το άλλο. Χωρίς να αναφέρουμε τη Φόρτσα Νόβα που από πριν ή την Γκάζα Πάουντ, οι οποίοι έκαναν πολύ συστηματική δουλειά στους δρόμους, είναι τα πραγματικά σημερινά τάγματα εφόδου της ιταλικής ακροδεξιάς, με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε και πριν. Επομένως, αυτά τα στοιχεία, αυτή η κατάσταση, πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί και στην Ελλάδα η ακροδεξιά ταλαντεύτηκε και η Χρυσή Αυγή πήγε στη φυλακή, διεύρυνε αυτή την ταλάντευση για το πώς θα εμφανιστεί. Σήμερα λέει ο Κασιδιάρης. Δεν εμφανίστηκαν το Κασιδιάρη του 2008 που βγαίνανε μαζί με τα ΜΑΤ και μας μαχαιρώνανε στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Δεν θα το θυμούνται οι σύντροφοι αυτό. Βγήκανε ένα τάγμα των ΜΑΤ μαζί με τον Κασιδιάρη και τους Αυγίτες και είχαμε τρεις μαχαιρωμένους. Το 2008 αυτά, που ακόμα η Χρυσή Αυγή ήταν στο 0,2 και αυτή ήταν βέβαια η αρχή της ανόδου της. Και ο Κασιδιάρης σήμερα εμφανίζεται διαρκώς γραβατωμένος, ευγενής, σοβαρός, κυριλέ, χωρίς τάγματα εφόδου και οτιδήποτε άλλο, που κάνει πολιτική προπαγάνδα. Ποια είναι όμως την πολιτική προπαγάνδα που κάνει ο Κασιδιάρης, και εδώ είναι η δουλειά μας. Γιατί δεν αρκεί να λέμε ότι είναι φασίστες και ακροδεξιοί, πρέπει να λέμε τι λέει ο Κασιδιάρης για τις εξορίξεις, είναι υπέρ. Τι λέει ο Κασιδιάρης για τον πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι υπέρ. Τι λέει ο Κασιδιάρης για τις γυναίκες, πρέπει να είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Τι λέει ο Κασιδιάρης για την οικονομία και το κεφάλαιο, δώστε και άλλα. Και άλλες φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές του κεφαλαιοκράτες. Τι ψήφισε ο Κασιδιάρης όλα αυτά τα χρόνια τη Βουλή, ό,τι θέλανε οι καπιταλιστές. Αυτός είναι ο Κασιδιάρης. Αυτά ο κόσμος μπορεί να τα καταλάβει. Και με αυτή την έννοια μπορούν να απομονωθούν, γιατί και ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια λέγανε ότι αυτοί που ψηφίζουν μας λέγανε Χρυσή Αυγή είναι μπετόν, είναι τσιμέντο. Δεν ισχύει αυτό. Ασφαλώς ένα κομμάτι των ψηφοφόρων Χρυσή Αυγή που έχει φτάσει 536.000 ψήφους είναι κατευθείαν για την πηγάδα του Μελιγαλά. Αλλά αυτό αφορά ένα μικρό ποσοστό, το 1/3 περίπου δείχναν οι κοινωνιολογικές αναλύσεις. Το άλλο όμως, τα άλλα 2/3, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μπερδεμένοι, συγχυσμένοι, μας λέγανε στους δρόμους
σκεφτόμαστε να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή το 2012 και παθαίναμε σοκ πολλαπλών διαστάσεων, γιατί ψάχναν να βρουν μια υποτίθεται συστημική ψήφο και βρήκαν σε αυτά τα δύο κόμματα τότε, και βέβαια είδαμε ποια είναι η πορεία και των δύο, του λέγαμε δεν είναι έτσι. Μπορούμε να σπάσουμε αυτή τη μάζα των προφορών και αυτό έγινε. Χρυσή Αυγή πήγε στο 4,6, πήγε στο 2,9, μπήκε στη φυλακή. Επομένως, μπορούμε να σπάσουμε τον αρμό που στηρίζει την ακροδεξιά, αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να έχουμε δομές, χρειάζεται να έχουμε συλλογικότητα, χρειάζεται να έχουμε κίνημα και χρειάζεται να έχουμε πολιτικές απαντήσεις. Δεν αρκούν μόνο οι κραυγές, το ποτέ ξανά φασισμός, οι οποίες ασφαλώς είναι απαραίτητες, ούτε μόνο οι πορείες που και αυτές είναι απαραίτητες. Χρειάζεται δομές αλληλεγγύης, χρειάζεται παρεμβάσεις στις γειτονιές μας, στα σχολεία, στις σχολές, στα γήπεδα, όπου προσπαθεί να βρει έδαφος η ακροδεξιά. Χρειάζεται η ενωτική παρέμβαση, αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο αντιφασιστικός συντονισμός, ο λόγος που έχουμε 9 χρόνια ζωής. Παρότι είμαστε διαφορετικές συλλογικότητες, ξέρετε, η εμπειρία της Ελλάδας, τις κινηματικές συλλογικότητες δεν είναι η ενότητα, η συντροφικότητα και η μακροζωία, είναι το εντελώς αντίθετο. Ξεκινάνε καλά, καταλήγουν άσχημα και σφάζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κατακαιρματισμός. Εδώ καταφέραμε ένα πράγμα εδώ και 9 χρόνια, παραμένει ενωμένο, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες που είχε, και προσπαθεί να κάνει ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να είμαστε ενωμένοι απέναντι στο φασισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θα θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε δομές στις γειτονίες, στους χώρους, όχι μόνο από τα εξάρχεια από το κέντρο της Αθήνας ή από κεντρικού τύπου εκδηλώσεις. Εκεί που πάει να βρει πόδια ακροδεξιά. Σήμερα λέει ακροδεξιά στη Θεσσαλονίκη, πάει να την κάνει κέντρο βάρους. Αυτή είναι η καινούργια προσπάθεια. Από τη Θεσσαλονίκη πάει να ξεκινήσει. Και αυτά που γίνανε στη Σταυρούπολη ήταν μια καμπή. Μετά ένα τυχαίο γεγονός. Πέντε κολόπεδα, μα λένε διάφοροι. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Όταν πέντε κολόπεδα, ήταν 5-40 ήταν, πάνε και επιτίθενται σε 4.000 κόσμο που τότε στη Σταυρούπολη τον περασμένο Οκτώβριο έκανε διαδήλωση και ξεκινήσαν τις παρυφές αυτής της διαδήλωσης. Να τη χτυπήσουν, σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει μοτίβο, σχέδιο και οργάνωση. Είναι η Χρυσή Αυγή, είναι ο Ιερός Λόγος, είναι η Ένωση Εθνικιστών Θεσσαλονίκης. Λίγο από όλα αυτά, ασφαλώς. Αλλά αυτή είναι. Και όταν βγαίνουν και κάνουν μαζόξεις και προσπαθούν να δημιουργήσουν, έχουν πολιτιστικό κέντρο Θεσσαλονίκη Χρυσή Αυγή, στη Σάρισα. Θα ανοίξουν και στην Αθήνα, μας λένε. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι σίγουρα, προσπαθούν να δημιουργήσουν ξανά περιοχές άβατα κατά το μοντέλο του Αγίου Παντελεήμων. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Πιο προσεκτικά. Πιο αποδυναμωμένοι λόγω των φυλακών, πιο φοβισμένοι. Πολλοί από αυτούς έχουν πάει σπίτι τους, έχουν πάει σε άλλα κόμματα, σε πολλές γειτονιές, θα ανακαλύπτουν χρυσαυγίτες, πάνε σε άλλους σχηματισμούς της δεξιάς κτλ. Κρύβονται, αλλά είναι θέμα χρόνου και κοινωνικών συνθηκών για να ξαναβγούνε στο προσκήνιο. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και δεν πρέπει να τους αφήσουμε να το κάνουν. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις γι' αυτό. Η πιο βασική προϋπόθεση είναι ότι χρειάζεται να διασφαλίσουμε άμεσα την καταδίκη Χρυσής Αυγής στο δικαστήριο που ξεκινάει 15 Ιούνιου. Χρειάζεται να αποκαθιλώσουμε τη δυναμική που μπορεί να έχουν τα κόμματα του Κασιδιάρη και του Τζίμερου, παίρνοντας ένα προς ένα τα σημεία τα οποία αναφέρουν και τις προτάσεις τους. Ο Κασιδιάρης έκανε πρόσφατα συνέδριο με 1.000 στελέχη. Δεν ήταν ένα άμαζο πράγμα, δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Και έχει από πίσω προφανώς στήριξη και οικονομική και από μερίδιο του κεφαλαίου 100% για να μπορέσει μέσα στη φυλακή να οργανώσει ένα τέτοιο πράγμα χωρίς εμφανείς πόρους, χωρίς τίποτα. Να περιφρουρήσουμε τις γειτονίες όπου εμφανίζονται τάγματα εφόδου και εμφανίζονται και στην Αθήνα έχουμε άξιση των επιθέσεων, όχι στον βαθμό που είχαμε ασφαλώς τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχουμε μόνο 4 επιθέσεις σε Πακιστανούς μετανάστες μέσα σε 10 μέρες του προηγούμενου δεκαήμερου. Και εμφανίζονται πια και στις γειτονίες. Εγώ στην Αγία Παρασκευή συναντήσαμε παιδιά των 15 χρονών, είπε ο Κώστας πριν για 12 χρονών τότε, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα είδαμε 14χρονων, 15χρονων, στεκόντουσαν μπροστά μας. Ήμασταν 4, 5, 40 πλάς ηλικίες. Και μας λέγανε φύγετε από εδώ, μολύνετε την πλατεία και μιλάγανε με ένα φυλάδιο για ένα αντιρατικό κάμπιν. Και όταν τους λέγαμε είστε χρυσαυγίτες, δεν είμαστε χρυσαυγίτες, είμαστε αυτόνομοι εθνικιστές, εσείς είστε κομμουνιστές, κάνετε προσελητισμό, εμείς αγαπάμε απλά την πατρίδα μας και δεν θέλουμε την πλατεία μας. 4-15 χρόνια. Λοιπόν, όταν αυτό συμβαίνει, σημαίνει ότι έχουμε πίσω πλάτες, έχουν δομές, έχουν εκπαίδευση. Να μην τα υποτιμήσουμε αυτά τα πράγματα, θα τα βρούμε μπροστά μας και μπορούμε να τα κάνουμε έχοντας πια την πείρα και έχοντας πια τη δύναμη. Γιατί εμείς βάλαμε Χρυσή Αυγή στη φυλακή, μπορούμε να μην τους αφήσουμε να ξανά σηκώσουν κεφάλι. Και να εξηγήσουμε επίσης ποιος φταίει για όλα αυτά. Το οποίο το αντισυστημικό προφίλ των φασιστών πρέπει να το χτυπήσουμε εκεί ακριβώς που θέλουν να το παρουσιάσουν αυτοί, ότι είναι δίθεν αντισυστημικοί. Γιατί σήμερα πραγματικά πρέπει να είμαστε αντισυστημικοί. Όταν ένα δισεκατομμυρίουχος κερδίζει περισσότερα από ό,τι κερδίζει ο μισθός πληθυσμός της γης, αυτό είναι ένα εξοργιστικό πράγμα. Και όταν αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί που πουλάνε φαρμακευτικές εταιρείες βγάλανε. Μόνο κάθε 30 βγάλανε 1.000 δολάρια το δευτερόλεπτο. Κέρδη ετήσια η Moderna και η Pfizer στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή, τον καιρό που εμείς υποφέραμε, κάποιοι κερδίζανε και απλά κερδίζανε ένα φράγκο παραπάνω. Αυτά τα ποσά, τα οποία είναι εξοργιστικά.
Και όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, πρέπει και εμείς να δούμε σφαιρικά και ολιστικά αυτή την κατάσταση, να την αντιμετωπίσουμε πραγματικά αντιστημικά, πραγματικά διεθνιστικά, να χτυπήσουμε τη διεθνή ακροδεξιά που πάει να συσπηρωθεί και να εμφανιστεί και να δώσουμε το δικό μας πρόταγμα, τη δική μας εναλλακτική, που να βάλει αυτό που οποίο λέει και το σύνθημα πίσω μας, το φασισμό εκεί που πρέπει, τα σκουπίδια. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές και την ομιλήτρια που ήταν στη σημερινή εκδήλωση. Τώρα θα δοθεί κάποιος χρόνος για τοποθετήσεις αν υπάρχουν από κάτω ή ερωτήσεις να γίνει μια κουβέντα. Όποια θέλει να τοποθετηθεί ή να κάνει κάποια ερώτηση είναι προς το μικρόφωνο. Αυτό είναι απαραίτητο. Εγώ να πω από το μικρόφωνο ότι θα χρειαστεί να αποχωρήσουμε. Εγώ δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω, δουλεύω. Ζητώ πάρα πολύ συγγνώμη που δεν θα καθίσω μέχρι το τέλος για την συζήτηση, αλλά πρέπει να φύγω. Καλό τραγούδι. Γεια σας. Συμφωνώντας απόλυτα και με τον τελευταίο και τους προηγούμενους ομιλητές για την σοβαρότητα της κατάστασης και τη σοβαρότητα της δίκης και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί ουσιαστικά είναι μια νέα δίκη, δεν είναι ένα κομμάτι, ας πούμε. Απ' την αρχή δικάζονται και το αποτέλεσμα πράγματι θα σφραγίσει πάλι τις εξελίξεις. Φυσικά θα αργήσει να βγει και έτσι έχουμε μπροστά πολύ δρόμο. Θέλω να προσθέσω αυτά που είπε ο Τάκης, που πράγματι εκεί είναι και η ουσία, δηλαδή ο αντιφασισμός δεν μπορεί να εντοπιστεί μόνο σε μια οργάνωση ή σε ένα κομμάτι. Θέλω να είναι συνολικός. Και σήμερα το πιο κεντρικό ζήτημα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς, είναι ο πόλεμος. Και ο πόλεμος πολλές φορές είναι μήτρα φασισμού. Και το κεντρικό ζήτημα που αναδύεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο εθνικισμός. Ήδη έχουν ξεκινήσει και στη χώρα μας, βλέπετε το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, την αντιπαράθεση με την τουρκική αστική τάξη, η δική μας αστική τάξη, που πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Το να επεκταθεί ο πόλεμος, ο καθένας καταλαβαίνει τι συνέπειες θα έχει για όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη, με πραγματικά απρόβλεπτες συνέπειες. Συνηθίσαμε να λέμε ότι ήμασταν η μόνη γενιά που δεν ζήσαμε πόλεμο. Έχουμε σταματήσει να το λέμε. Γιατί πραγματικά, αν δεν προλάβουμε να πεθάνουμε, φοβόμαστε ότι μας προλάβει ο πόλεμος. Και λέω ότι εδώ πρέπει να συνδέσουμε τον αντιφασιστικό αγώνα με τον αντιπολεμικό. Γιατί πάνε μαζί αυτά τα δύο. Σήμερα η ακροδεξιά, αυτό με τα πιτσιρίκια που λέγανε είμαστε πατριώτες και ξέρω εγώ τι, αυτό το κεντρικό σημείο. Εκεί πιάνουνε κόσμο, στα πλαίσια του δίθεν πατριωτισμού, του δίθεν υπεράσπισης πατρίδας και τα λοιπά, χωρίς να βάζουν κανένα ερωτηματικό το τι είναι αυτά, από πού προκύπτουν, τι παίζεται δηλαδή σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Και τα λέω αυτά γιατί ο πόλεμος δεν είναι κάτι σύντομο, θα κρατήσει. Αυτό δεν είναι καινούργια είδηση, φαίνεται από παντού, γιατί δεν είναι το ζήτημα του πολέμου, η αντιπαράθεση Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι εμφανές. Είναι κάτι ευρύτερο, είναι αντιπαράθεση των μεγάλων υπεριαλιστικών κέντρων, όπου φαίνεται
να ανακατεύεται η Κράκουλα γεωπολιτικά, προσπαθώντας να γίνουν αλλαγές στην ηγεμονία. Και αυτό θα κρατήσει χρόνια. Αλλά χρόνια επώδυνα με πολέμους, τώρα πλέον τοπικούς. Εδώ το ερώτημα. Αν εμπλακούμε, ήδη η κυβέρνηση έστειλε και άλλα όπλα στην Ουκρανία. Φαίνεται δηλαδή ότι πάνε να μας βάλουν καλά μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που είπα και πριν, η προσπάθεια πρέπει να είναι σύνδεσης των δύο αυτών σημαντικότατων γεγονότων, δηλαδή της αντιφασιστικής πάλης και την ευκαιρία του θεσμικού πλαισίου τώρα, του δικαστηρίου δηλαδή. Φυσικά δεν είναι μόνο εκεί ο αγώνας που δίνουμε. Εδώ ο φασισμός έχει περάσει στην αντικυβέρνηση. Ένα μεγάλο κομμάτι της είναι ακροδεξιοί, δεν το κρύβουν άλλωστε, αλλά και γενικότερα τα μέτρα που παίρνουν έχουν όχι άρωμα, αλλά ουσία φασιστικής προσέγγισης. Αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και δεν είναι τωρινά, έχουν ξεκινήσει ένα αρκετό διάστημα πριν, δείχνουν που το πάνε. Με την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτό που κάνουν δηλαδή προς το νεολαίσθητο κίνημα, το φοιτητικό κλπ, είναι ένδειξη ότι θα έχουμε χοντρές παρεμβάσεις. Δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται στην πλατεία που είπε και η Αγγελική. Έχουμε ευρύτερη δηλαδή προσπάθεια περιορισμού. Αν δείτε το νέο νόμο για τα πανεπιστήμια που βγάζει η υπουργός η Αρίστη, καταλαβαίνει κανείς που το πάνε. Αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει η Χούντα, νομίζω ότι το πετύχουν αυτοί. Να διαλύσουν τις φοιτητικές παρατάξεις. Είναι αδιανόητα πράγματα και μόνο που τα σκέφτονται. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να μεγαλώσει ένα κίνημα. Ένα κίνημα σε όλα αυτά τα επίπεδα. Και από τα πλαίσια του αντιφασιστικού συντονισμού. Νομίζω ότι το κάλεσμα είναι σαφές. Δεν θα σας κουράσω. Λέω μόνο ότι πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά και το αντιπολεμικό. Θα πρέπει να φτιαχτεί αντιπολεμικό κίνημα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει στη χώρα μας. Τώρα γίνονται προσπάθειες. Ίσως μας είχε κυριεύσει η ευδαιμονία ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ο πόλεμος γίνεται μόνο στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή. Καθόλου. Τώρα είναι και στη γειτονιά μας. Γι' αυτό πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Η μόνη δυνατότητα δεν είναι πλέον να σκεφτούμε αλλαγές κυβερνήσεων. Γιατί από ό,τι φαίνεται, τι να δει κανείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτιάξει με το Ισραήλ, την Αίγυπτο κλπ. Τι περιμένουμε δηλαδή, ότι θα πάει σε μια αντιδυτική κατεύθυνση. Εδώ όταν του έδωσε το OK ο ελληνικός λαός, του έκανε τούμπα και πήγε από την άλλη μεριά. Γιατί και τώρα να φύγει, ας πούμε. Μια χαρά είναι εκεί που είναι και καλά θα πάει. Άρα, από πού περιμένει κανείς ελπίδα? Μόνο κινηματικά. Μόνο από τον κόσμο της εργασίας, από την νεολαία, από τους ανθρώπους που αντιστέκονται και πεδίο δόξης λαμπρών ανοίγεται, γιατί πέρα από τα όσα ανέφερε ο Παναγιώτης, που πράγματι ο φασισμός ανεβαίνει, υπάρχει και η θετική πλευρά ότι τέτοιες καταστάσεις ξυπνάνε συνειδήσεις. Μην ξεχνάμε τι έγινε το 2013, όπου οι εργαζόμενοι και ο κόσμος ήταν στους δρόμους. Κάτι τέτοιο, ερχόμενη και η ακρίβεια τώρα και τα οικονομικά που πάνε άθλια, θα ξανακατέβει στους δρόμους. Άρα πρέπει να είμαστε μπροστά και τους φασίστες να τους ξαναρίξουμε μέσα στις πηγές τους, αλλά και γενικότερα να αλλάξει η κατάσταση προς μια άλλη κοινωνία πια. Δεν υπάρχει περίπτωση διόρθωσης της υπάρχουσας. Ευχαριστώ.
επιτυχεί στη θέση του πρωθυπουργού μετά την καταδίκη του, παρά βάση την καταδίκη του. Και δική μου πορεία είναι πώς γίνεται ακόμη να πληρώνουμε τον λαό και να είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι ερωτήσεις θα απαντηθούν όλες μαζί στο κλείσιμο. Οπότε σημειώνονται αν υπάρχουν και άλλες απορίες, ερωτήσεις κτλ. Μέχρι να θελήσει κάποιος κάποια ενομιλήση, θα πούμε ότι η αστυνομία από την κρατή αποχώρησε ύστερα από την πίεση του κόσμου, ζέθηκε εκεί. Οπότε μετά από αυτό το, ας πούμε, χάρη στο νέο, όποιος, όποια άλλη θέλει να θετηθεί ή να ρωτήσει κάτι που θα πει, μπορεί να έρθει προς το μικρόφωνο. Μου στρώνει στη θέση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πέσω δεν με γνωρίζω, το γνωριζόμαστε. Εγώ θέλω να πω κάτι εκ μέρους αρχικώς του παρατηρητηρίου της Δίκης. Είπε ήδη η Ελευθερία ότι η μετάδοση θα γίνεται από το παρατηρητήριο. Να σας πω ότι έχουμε αρχίσει και εμείς και προετοιμαζόμαστε, κάνουμε όλες τις σχετικές ενέργειες για να οργανωθούμε και να είμαστε και εμείς έτοιμοι στις 15 Ιουνίου. Αυτό που εγώ θέλω να πω ξανά, που το έλεγα όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, είναι να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας, να παίρνετε την πληροφορία που δίνουμε, να την διαχέετε με όποιον τρόπο εσείς νομίζετε. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι μια κοινοποίηση με τις χίλιες λέξεις που μπορεί να έχει η δική μας ανάρτηση να την ανεβάζετε, αλλά κρατήστε όποια πληροφορία κρίνετε εσείς σκόπιμη ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί περισσότερο, να κοινοποιηθεί, για να φτάσει η πληροφορία ξανά σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικό το προηγούμενο διάστημα, που δυστυχώς οι συνάδελφοί μου, οι δημοσιογράφοι, δεν κάλυψαν τη δίκη όπως θα περιμέναμε ότι θα το κάνουν. Ελπίζω, εκτός από την έκκληση που έκανε η Ελευθερία προηγουμένως για το ακροατήριο, θα κάνω καλή μία και προς τους συναδέλφους να έρθουν να καλύψουν ρεπορτάζ. Θα κρατήσει 5,5 χρόνια αυτή τη φορά, θα κρατήσει γύρω στα 2, όχι ότι είναι λίγο, αλλά σίγουρα είναι πολύ λιγότερο. Και φάνηκε ότι είχε και ένα νόημα να γίνει η κάλυψη της δίκης, να υπάρχει κάλυψη της δίκης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά το παρατηρητήριο, το Golden Horse. Το άλλο κομμάτι που θα ήθελα να πω δύο πράγματα έχει να κάνει με το ότι συμμετέχω εγώ στον αντιφασιστικό συντονισμό και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και πριν εμπλακώνω όλα αυτά, όταν έκανα μόνο ρεπορτάζ, τι είχε γίνει στις πλατείες που μεγαλούργησε με πολλά εισαγωγικά η Χρυσή Αυγή, στον Αγιο Παντελεήμονα, στην Νίκαια. Εκεί που ήξερε να μιλάει στον κόσμο αντισυστημικά, όπως ήθελε σε κάθε περιοχή να ακούει ο κόσμος, δηλαδή αυτό που ήθελε να ακούσει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή στην Νίκαια για την ανεργία, στον Αγιο Παντελεήμονα για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες. Διαφορετική ρητορική, επικαιροποιημένη ανάλογα με το τι έπρεπε, τι ήθελε να πλασάρει εκεί. Είδαμε τι έκαναν αυτά τα χρόνια, πώς δούλεψαν, ξέρουμε τι έκαναν, ξέρουμε πώς δούλεψαν, ξέρουμε λοιπόν πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό πια. Είμαι κι εγώ ανήσυχη με το τι κάνουν προσπαθώντας να ξαναβγούν στους δρόμους και να ξανακερδίσουν κόσμο και έδαφος. Απλώς έχω μία σιγουριά πια στο ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ας μην βαρεθούμε να το κάνουμε. Την προηγούμενη φορά που λίγο τους είδαμε αφιψηλού, λίγο τους είδαμε ως γραφικούς στην αρχή, είδαμε τι επιπτώσεις είχε αυτό. Χάθηκαν ζωές. Δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε όπλα στα χέρια μας. Έχουμε τώρα πια μια τεχνογνωσία, όσο και τεχνοκρατικό να ακούγεται αυτό. Μπορούμε να το ξανακάνουμε και να το κάνουμε με μεγαλύτερη επιτυχία αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ολιστική συζήτηση μιας γυναίκας της μόδας αυτή, τη λέξη αυτή, συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα. Ένα σύντομο χαιρετισμό από την αναμέτρηση. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το τι έχει κάνει ο αντιφασιστικός συντονισμός τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο τη στάση και τη δουλειά που έχουν κάνει
και οι συνήγοροι και η οικογένεια του Παύλου Φίσα και όλος ο κοινωνικός και πολιτικός περίγυρος των ανθρώπων που ήταν θύματα της ναζιστικής βίας τα προηγούμενα χρόνια. Χαιρόμαστε και θα δώσουμε δυνάμεις στο να ανασυγκροτηθεί και να γίνει πιο δυνατός, πιο μαζικός ο αντιφασιστικός συντονισμός και θα θέλαμε να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτές τις δουλειές που πρέπει να γίνουν, που είναι δουλειές καθημερινές, όπως τα μοιράσματα στις γειτονιές, οι παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις που πολλές φορές μπορεί να μοιάζουν με μειοψηφικές και ίσως και κάποιες φορές χωρίς νόημα, αλλά είναι ακριβώς αυτά τα υλικά που χτίζουν τις μεγάλες κινητοποιήσεις και τις μεγάλες νίκες, όπως ήταν η 7η Οκτώβρη του 2019, 2020, στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Αυτή η μεγάλη στιγμή, αυτοί οι τόσοι πολλοί άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν εκείνη τη μέρα που ένα γενικότερο κοινωνικό κίνημα που έβλεπες κόσμο να λέει ότι είναι δολοφόνοι, ότι πρέπει να μπουν στη φυλακή, ότι είναι εξοργιστικό, ότι μας αλλάζει σαν κοινωνία το να αυτοωθούν, ήταν δουλειά που έκανε κόσμος καθημερινά στους δρόμους, στις πλατείες, στις συνελεύσεις και στα εργατικά σχήματα και σωματεία. Νομίζω ότι υπάρχει ένα καθήκον μπροστά μας, νομίζουμε. Αυτό το καθήκον είναι να μην επιτρέψουμε γενικότερα να αντιλαμβανόμαστε τα αποτελέσματα ως το ίδιο πράγμα με τις αιτίες. Πολλές φορές βλέπουμε εκφράσεις του φασιστικού φαινομένου, είτε αυτό είναι τα σχολεία στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι τα πογκρόμ που γίνονται στα νησιά, στον Εύρο, στα σύνορα κτλ. Οι αιτίες όμως παραμένουν κοινωνικές, παραμένουν στις βάσεις τους ταξικές. Έχουμε μια κοινωνική κατάσταση αρκετά έκρηκτη το τελευταίο διάστημα. Θυμίζει το 2010 και το 2011. Έχουμε ένα τεράστιο κύμα φτωχοποίησης αυτή τη στιγμή στην κοινωνία που μπορεί να μην φαίνεται ακόμη ή να μην το έχουμε καταλάβει στις πλήρες διαστάσεις τους, αλλά θα φωνεί ακόμη περισσότερο το τελευταίο διάστημα, εκτός και αν μπορέσουμε άμεσα να το σταματήσουμε. Έχουμε μια κατάσταση που ο εθνικισμός πωλείται στα σούπερ μάρκετ και στα δελτία ειδήσεων κάθε φορά που ανεβαίνουν οι τιμές των άλλων προϊόντων που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ κτλ. Νομίζω λοιπόν σε αυτή την έκρηκτη κοινωνική κατάσταση, με την ακρίβεια, με τον εθνικισμό, με μια κατάσταση που και ο πόλεμος οξύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και τους εθνικισμούς τους επιμέρους, βγαίνουν πάρα πολύ τουρκοφάγοι το τελευταίο διάστημα. Βγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζητάνε εξοπλισμούς, που ζητάνε να οχυρωθεί η χώρα και βλέπουν στον εχθρό, ως μάλλον πράκτορα του εχθρού, τους πιο αδύναμους κοινωνικά συμπολίτες μας, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, καλείται πολύ περισσότερο να στηθεί ένα κίνημα αντιφασιστικό. Και πέρα από το αντιφασιστικό, πρέπει να είναι και ένα κίνημα αλληλέγγυο, να μπορεί δηλαδή να σταθεί σε αυτούς που δέχονται την καταπίεση δίπλα, μαζί και όχι πάνω και γεια. Αλλά μαζί και δίπλα. Για να το κλείνω λοιπόν, μια τέτοια προσπάθεια είναι το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που μετά από κάποια χρόνια θα γίνει 1-2-3 του Ιούλη. Το σύνθημά του φέτος είναι ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν τον μοιράζεσαι. Για να αλλάξει λοιπόν αυτός ο κόσμος πρέπει να μοιραστούμε τη δουλειά, την ευθύνη, την προσπάθεια και την επιμονή για ένα διαφορετικό κόσμο. Σας καλούμε να στηρίξετε τον αντιφασιστικό συντονισμό. Όλοι μαζί να εργαστούμε για μια ακόμη ήττα της Αυγής στο θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και κινηματικό επίπεδο και μαζί να μπορέσουμε να φυτέψουμε ένα σπόρο αλληλεγγύης. Θα αλλάξει ο κόσμος με τη δικιά μας επιμονή και προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση, ερώτηση, σχόλιο κτλ. Είναι ακόμα πρόσθετα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης, είμαι από το Μελμίγκι, στέκια ηλεκτρική Γυψέλη. Και εμείς τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε κάπως σαν δομή να οξύνουμε τα ανταλλακτικά του κόσμου γύρω από το ζήτημα του φασισμού. Πρόσφατα είχαμε κάνει και μια προβολή ταινία στο νέο ντοκιμαντέρ της Άντζελη Κρούνης, προκειμένου όντως και να αναδείξουμε το ζήτημα και προφανώς να του δώσουμε και την οπτική που το αξίζει, αντιμετωπίζοντάς το όχι ως ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, πάμε και μπορούμε να το, ότι έχουμε βρει τη μαγική συνταγή, αλλά κάθε φορά ο φασισμός βρίσκει νέους τρόπους να ενσωματωθεί στην κοινωνία και ως ένα τέτοιο ζήτημα προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες από φασιστικές επιθέσεις, φαντάζομαι έχετε ακούσει, από τον οδηγό ταξί, ο οποίος έβγαλε και με όπλο σημάδεψε μετανάστη προκειμένου να τον δολοφονήσει.
μέχρι τη δολοφονική επίθεση που έγινε πάνω στην Ιδερός, μέχρι και τη βομβιστική επίθεση που έγινε και στο Δαμή. Όλα αυτά τα φαινόμενα, και εμείς νιώσαμε, ας πούμε, την ανάγκη να δώσουμε μία απάντηση απέναντι σε αυτά. Μία απάντηση προκειμένου να δείξουμε ότι απέναντι στους φασίστες, ότι είμαστε και εμείς εδώ, το αντιφασιστικό κίνημα υπάρχει, και κάπως να προσπαθήσουμε, ας πούμε, να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Καλέσαμε λοιπόν σε ένα, ας το πούμε, κάπως άτυπο συγκονισμό μεταξύ των μόνων στεκιών, οι οποίοι είναι κοντά μας, προκειμένου να πάρουμε μία δράση. Μία δράση με το πρόσημο αυτό που ανέφερα και πριν, ότι να δώσουν και ένα μήνυμα στους φασίστες, ότι είμαστε εδώ και δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε εναντίον τους. Και γι' αυτό ακριβώς καλούμε σε συγκέντρωση στην Πλατεία Αμερικής στις 4 Ιούνιου. Οπότε όσοι και όσες βρίσκονται κοντά, είναι πολύ σημαντικό να έρθουν να δώσουν το παράδειγμα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συμμετέχω σε κάποιο σχήμα, ζω μόνιμα στα κύθυρα. Πριν πάω στα κύθυρα, έμενα εδώ απέναντι. Είμαι 6-7 χρόνια μόνιμη στο νησί. Φτιάξαμε εδώ παρέα το κυπάκι. Τώρα έχουμε τα σάκια, τότε σκάβαμε στο 1 μέτρο και βγάλαμε σύρυγες. Τότε οι παλιοί λέγανε ότι και πριν από και πριν από το κήπο αυτό και πριν από το κήπο του Σεβαρίνου και πριν από το Βορόπουλο, ότι ωραίες οι συνελεύσεις στα Εξάρχεια, αλλά το θέμα είναι να τις κάνουμε και σε άλλες γειτονιές. Εδώ τα έχουμε λύσει ή νομίζουμε, τέλος πάντων, τα έχουμε πιο πολύ λύσει. Τα λύνουμε, τα δένουμε εδώ πέρα, αλλά κάπως παρά έξω δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εκεί στα κύθυρα ήταν πολύ μεγάλο σοκ στην αρχή. Δηλαδή, ο φασισμός είναι παντού γύρω σου. Ο φασίστας και ο χρυσαυγίτης μπορεί να είναι αυτός που θα δέσει τη βάρκα σου. Μπορεί να είναι αυτός που θα σου φτιάχνει το καφέ. Με έναν πολύ περίεργο τρόπο, εσύ βλέπεις έναν πολύ καλό άνθρωπο να μιλάει μαζί του και στην αρχή δεν μπορείς να το χωνέψεις. Καφρίλες που λέει ο ένας στον άλλον, δεν μπορούν να περάσουν, δηλαδή, κάπως στο δικό σου φίλτρο, έτσι, που είσαι καλό μαθημένος από τα Εξάρχεια, παρόλο που μπορεί να είσαι και 33 και 35 και να μην είσαι πιτσιρίκι και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μετά από 10 χρόνια, μετά από 8 χρόνια, άπως συνειδητοποιείς ότι όταν οι άνθρωποι είναι συνολικά 20 και 30 και όλους αυτοί είναι, μεταξύ σας αυτοί είσαστε, κάπως πρέπει να συνεννοηθείτε. Και το ότι κάποιοι από αυτούς είναι, όπως είπε ο σύντροφος, μπερδεμένοι ή όχι, ή κατ' επίφαση χρυσαυγίτες ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή και ξέρουν τι τους γίνεται, εσύ πρέπει να το διαχειριστείς και να το πας και παραπέρα. Και είναι πολύ, 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 πολύ πιο δύσκολο από αυτό που κάνουμε εδώ. Και σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο σχήμα, γιατί στο Χαλάνδρι είμαι και εγώ από Αθήνα πριν έρθω να μείνω εδώ. Ωραίο θα ήταν να υπάρχει κάποιο σχήμα. Είναι πολύ δύσκολη καιρή. Η αστυνομία έχει αυξηθεί πάρα πολύ στα κύθυρα μετά το COVID. Και κάπως έτσι να αρχίσουν να σμίγουν και τα υπόλοιπα μέρη μεταξύ τους. Και με όποιο τρόπο γίνεται,
χωρίς ίντερνετ, με ίντερνετ. Αυτό ήθελα απλά να καταθέσω, δεν θα το κρατήσω άλλο τον χρόνο. Σίγουρα υπάρχουν παιδιά, πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν πάει και μένουν μόνιμα στα νησιά, τα οποία μπορεί να έχουν ζήσει και σε αυτό το σημείο της Αθήνας και σε άλλα και θέλουν να μίξουν, αλλά έχουν και αυτά μπερδευτεί, όσο έχουν μπερδευτεί και οι ξαβγείτε. Αυτό. Και έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Και είναι, νομίζω, πολύ καλός καιρός για να μίξουν. Αυτό. Ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση, να απαντηθούν οι ερωτήσεις που τέθηκαν πριν και να γίνει και ένα σύντομο κλείσιμο από την Ελευθερία και τον Τάκη, αν θέλω να σχολιάσουν κάτι. Οπότε, άμα θες, ευθύνω να απαντήσεις τις ερωτήσεις προηγούμενες. Λοιπόν, όσο αφορά το λαγό, οι διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά είναι πάρα πολύ αργές και πάρα πολύ γραφειοκρατικές. Είναι ακόμα χειρότερα από την... από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι πολύ πιθανό να πληρώνεται ακόμα ο λαγός. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Αν πληρώνεται, αφενός οφείλεται προφανώς στην γραφειοκρατία που σας προανέφερα. Αφετέρου δεν γνωρίζω καν αν υπάρχει πρόβλεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν το είχαν φανταστεί δηλαδή ποτέ, ότι θα του συνέβαινε για να τον προβλέψουν στους σχετικούς κανονισμούς. Υποθέτω ότι κάτι θα υπάρχει, αλλά με δεδομένη την γενικότερη καθυστέρηση στις διαδικασίες τους, πιθανολογώ ότι ακόμα δεν θα έχει καν... Ναι, φαντάζομαι ότι ενδεχομένως θα υπάρχει κάποια προϋπόθεση που είτε δεν έχει πληρωθεί, όπως αυτό που λέει η Ελευθερία Κουμάντου, να περιμένουν το αμετάκλητο, είτε ενδεχομένως ακόμα και αν υπάρχει, να μην έχει ακόμα καταφέρει να υλοποιηθεί. Τώρα, όσο αφορά το θέμα του Κασιδιάρη και όχι μόνο, ο προηγούμενος ποινικός κώδικας προέβλεπε ως παρεπόμενη ποινή τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, που σημαίνει ότι του αφαιρείται το δικαίωμα και του εκλέγει και του εκλέγεστε, του κατηγορουμένου για συγκεκριμένα δικήματα. Η ποινή αυτή τώρα πλέον, η παρεπόμενη ποινή με αυτό ακριβώς τον τρόπο, πλέον δεν υφίσταται. Αυτό που υπάρχει είναι κατόπιν της αμετάκλητης καταδίκης, είναι η έκπτωση από δημόσιο αξίωμα. Που προφανώς σημαίνει ότι ήδη το κατέχεις, έτσι ώστε να το χάνεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κατά πόσο μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του αυτός θα έχει δικαίωμα να ξαναθέσει υποψηφιότητα, εξαρτάται αφενός από την ποινή που θα την επιβληθεί στο εφετείο, διότι τη στιγμή αυτή δεν τον εμποδίζει κάτι να βάλει υπόψη κανέναν τους. Έτσι όπως είναι ο ποινικός κώδικας και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση. Μετά την αμετάκλητη καταδίκη και πάλι θα εξαρτάται από το τι ποινή θα του επιβληθεί. Νομίζω έχει ρύθμιση που έχει κάνει ο Βορύδης που αποκαλύπτει να είναι επικεφαλή συνδυασμού. Μα γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται πλέον από την τελική καταδίκη του και τις διατάξεις που θα υπάρχουν τότε. Διότι, όπως βλέπετε ή αν δεν το βλέπετε, σας ενημερώνω ότι οι κώδικες και τη δικονομία της ποινικής και ο ποινικός κώδικας αλλάζουν τα τελευταία χρόνια. Ναι, πάρα πολύ συχνά και για διάφορους λόγους και προς διάφορες κατευθύνσεις, οπότε εξαρτάται και από τι θα ισχύει κατά το χρόνο που θα εκδοθεί η απόφαση. Οπότε, δυστυχώς περιμένουμε. Να γίνει και μια σύντομη τοποθέτηση, όπως ενημερώθηκα, που το παρέλειψα και πρέπει να σας διαβάσω. Συγγνώμη γι' αυτό. Εδώ με Πρυπίδη, είμαστε αριστερή ενότητα. Παρεμβαίνουμε και εμείς όσο μπορούμε στον αντιφασιστικό συντονισμό. Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο πλέον με την επίθεση που δεχόμαστε, με την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχουν και νεαρά μέλη και μέλη της σπουδάζουσας σε τέτοιες πρωτοβουλίες και να ανοίγουμε και το αντιφασιστικό στις σχολές μας. Γιατί είναι γεγονός ότι και το τελευταίο διάστημα. Στο οποίο μπορεί να είχαμε κι εμείς μια ψευδέστηση κάπως ή και γενικά το φοιτητικό σώμα ότι οι φασίστες κάπως είχαν περιθωριοποιηθεί και με τη δίκη και με όλα αυτά που συνέβησαν. Μάλλον κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα παραδείγματα νομίζω είναι πολλά. Είναι πολλά και μπορούμε να ξεκινήσουμε από το 38 παράδειγμα της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, όπου εντάξει, σε ένα σχολείο τα φασιστικά στοιχεία κατάφεραν να βρουν πάτημα και να εμποδίσουν τις αριστερές αντιλήψεις να εκφραστούν. Παρ' όλα αυτά είναι θετικό.
ότι η αντίδραση εκεί από το κίνημα, από τη συλλογικότητα και τις οργανώσεις ήταν μεγάλη. Και επίσης και στα πανεπιστήμια, όντας ένας χώρος ο οποίος δεν είναι καθόλου ξεχωριστός από την κοινωνία, αλλά είναι άρρητα συνδεδεμένος με αυτήν, έχουμε δει πάρα πολλές, αρκετές τέλος πάντων, επιθέσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους. Είναι όντως απίστευτο το παράδειγμα της φιλοσοφικής πριν κανένα μήνα, όπου φασίστες όχι μόνο πάτησαν συνθήματα στους τοίχους, όχι μόνο πάτησαν πώς το λένε, κέλτικους σταυρούς και σεξιστικά συνθήματα και ρατσιστικά στους τοίχους της σχολής, αλλά επιτέθηκαν και πάρα πολύ σκληρά σε μέλη μιας παράταξης με τα μέλη αυτά να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Τώρα το καθήκον μας από εδώ και στο εξής, ως μέλη και της αριστερής ενότητας, αλλά και ως φοιτητικό σώμα, φοιτητές και φοιτήτριες, είναι εκτός από το να κατεβαίνουμε συνέχεια στον δρόμο, εκτός από το να ανοίγουμε τα ζητήματα στη σχολή μας, είναι το να παίρνουμε άμεσες δράσεις για την περιθωριοποίηση των φασιστικών στοιχείων, από το να μην έχουν χώρο και λόγο στις γενικές μας συνελεύσεις, στις οποίες δεν θα πρέπει να πατάει ούτε ένα φασιστικό στοιχείο, μέχρι το να μην εμφανίζονται σημάδια φασιστικά ή συνθήματα στους τοίχους και να είμαστε κι εμείς και οι ίδιοι και οι ίδιοι σε επαγρύπνηση για την περιθωριοποίηση αυτών των στοιχείων. Αυτά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι να συγκρατήσουμε κάποιες ημερομηνίες. Όπως είναι η 15 Ιούνιου, 9 η ώρα το πρωί, έξω από το εφετείο στην Αλεξάνδρα, υπάρχει το κάλεσμα για την πρώτη μέρα της Δίκης Χρυσής Αυγής. Το ραντεβού που προτείνανε οι σύντροφοι των Μερμήγκη στις 4 Ιούνιου το άλλο Σάββατο, αντιρατική αντιφασιστική συγκέντρωση Πλατεία Αμερικής. Το αντιρατικό φεστιβάλ, 1, 2, 3 Ιούλιο. Και επίσης θέλω να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι υπάρχει ένας εψυχασμός. Πέντε να γνωρίζουμε ότι υπάρχει εψυχασμός μετά την καταδίκη της Αυγής και πρέπει πολύ συνειδητά, με πολύ υπομονή και διάρκεια, να το αλλάξουμε. Για να μην περιμένουμε να έχουμε ξανά νεκρούς για να υπάρχει κίνημα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Αλλά αυτό που κάνουμε σήμερα και οι δομές που δημιουργήσαν το φασιστικό κίνημα μετά τη δολοφονία του Πίτσα, είχαν γίνει πριν τη δολοφονία του Πίτσα, ο Παύλος θα ήταν ανάμεσά μας. Ποιος ακριβώς και πολλές ακόμα δεκάδες τραυματίες. Αυτό θα κρατήσουμε και πρέπει να πάμε σε αυτό το ρεύμα κόντρα για να καταλάβουμε ότι δεν τελείωσε η ιστορία φασισμός με την καταδίκηση της Αυγής. Με ένα αυτονομικό σκέλος, με μια ενιαία περιορισμένη σημασία και περισσότερο πολιτικό συμβολισμό που έχει σημασία το αποτέλεσμα της δεύτερης δίκης, αλλά γιατί η ακροδεξιά υπάρχει και ζουν ανάμεσά μας. Τελευταίο είναι θέλω να κάνουμε ένα κάλεσμα. Πολύ σωστά ο προηγούμενος φίλος από την ΑΡΕΜ το έβαλε. Χρειαζόμαστε κόσμο στον αντιφατικό συντηρησμό. Χρειαζόμαστε ένταξη στον αντιφατικό συντηρησμό και συλλογικότητων και ατόμων ανένταχτες και ανένταχτες. Γιατί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Τα 42 δευτερόλεπτα περάσαμε μετά την ανακοίνωση της απόφασης που ακούστηκε από το Βανάκι τη Χρυσή Αυγή. Το Βανάκι του αντιφασιστικού συντηρησμού. Ότι η Χρυσή Αυγή είναι κλιματική οργάνωση, για αυτά τα 42 δευτερόλεπτα θα άξιζε να ήσασταν τον αντιφασιστικό συντηρησμό. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση του αντιφασιστικού συντηρησμού και της καμπάνιας Δεν Αθώοι. Θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Καλούμε τον κόσμο να έρθει εκεί για να συζητήσουμε το πόσο χρόνο ξανά τις αντιστάσεις με βάση το πόσο να διαμορφώνεται το τοπίο στην άκρη δεξιά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θέλει η Ελευθερία να κάνει κάποιο τελευταίο σχόλιο. Ωραία. Άρα, οδηγούμαστε προς το τέλος της εκδήλωσης. Να θυμηθούμε τα ραντεβού που υποτάχεις, να συμπληρώσω την αυριανή πορεία 5 ώρες στο προπήλαια για τα περιστατικά στο απειθήτο, την είσοδο των όπλων και στην δημοκρατία. Ευχαριστούμε όσους και όσες παρακολουθήσατε είτε διαζώσετε διαδικτυακά αυτή την εκδήλωση. Έχουμε πολλές μάχες να δώσουμε, αλλά αν τις δώσουμε μαζί μπορούμε να κερδίσουμε ξανά και πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε.